Πραγματικά την εβδομάδα που πέρασε πληγώθηκα πάρα πολύ. Και το συγκεκριμένο κομμάτι ήμουν έτοιμος. Νευρίασα τόσο πολύ που ήμουν έτοιμος να αποσύρω το δίσκο ακριβώς λίγο πιο πριν βγει. Να βγάλω το κομμάτι και να μην το ξαναπαίξω ποτέ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η κουκουλοφόρη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος έκανε αυτό που έκανε, αυτή τη μαλακία. Ήτανε μια μαλακία που αυτός που την έκανε θέλησε να διαλύσει για μια φορά που κατάφερε ο κόσμος που ζει σε αυτή τη χώρα να ενωθεί και να παλέψει για κάτι, ήτανε μια μαλακία για να τη διαλύσει. Μόνο σε αυτούς δεν το χαρίζω. Μαμά, παπά, είμαι κουκουλοφόρος. Μαμά, μαμά, παπά, παπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, μαμά, παπά, παπά, στην τσάντα έχω μπουκάλια. Μαμά, μαμά, παπά, παπά, στην τσάντα έχω σκουπί. Ποιος έχει την βενζίνη? Ποιος? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει τα πλακάτ? Ποιος τα παράει τα ματ? Εγώ! Ποιος σας... Ωραία, θέλω από εδώ αυτό. Ποιος έχει δικηγόρο? Ποιος? Ποιος έχει μαρκαδόρο? Ποιος έχει το κουτί με τα μαλλός? Ποιος, ποιος? Μαμά, παπά, μην τους δικαιολογείτε. Μαμά, παπά, δεν τα σπάσα εγώ. Μαμά, παπά, τα σπάσαν ασφαλείτε. Μαμά, μαμά, παπά, παπά, το δέντρο εκάψα εγώ. Φάγαμε χημικά, σπάσαμε μπατσικά, πήγαμε στο μετρό, πήραμε το στέλνο, τους ρίξαμε αυγά, αυγά, πέτρες πολύ. Μαμά, μαμά, παπά, παπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, μαμά, παπά, μαμά, τις τραπέζες βάρουσα. Μαμά, μαμά, παπά, παπά, τις έβριζες κι εσύ. Θα ήθελα να πω ότι η μεγαλύτερη ντροπή ήταν αυτή η τύπη μέσα στη Βουλή που κράτησαν ενός λεπτού σιγή.